Γεια σας, καλό απόγευμα και από μένα, ναι, προς όλους. Για το πρώτο θέμα, για τα τοπικά συμβούλια προϋπολογισμού, τις παγίες και όλα αυτά τα πράγματα, έχει ζητήσει το λόγο για να απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας. Για το δεύτερο, για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, είναι ένα θέμα που το είχαμε συζητήσει και πιο παλιά. Απλά υπάρχει ένας περιορισμός από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, που το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό το οποίο και θα καθορίσει εξάλλου τις όποιες μονάδες και καθορίζει ανάλογα με τα παιδιά που υπάρχει, τις μονάδες που γίνονται. Αυτό που ξέρω είναι ότι όπου υπάρχουν μονάδες ειδικές αγωγής έχει εξασφαλιστεί η μετακίνηση των παιδιών από πλευράς περιφέρειας με τα δρομολόγια τα οποία βγάζει. Το, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ειδικά με τους ναυτικούς ομίλους, αλλά γνωρίζετε τα προβλήματα που έχουμε είτε με την ΕΤΑΔ είτε με την κλιματική, προκειμένου να μπορέσουμε είτε με την κλιματική υπηρεσία να βρούμε κάποιους χώρους στην παραλία. Γνωρίζετε ότι ό,τι και να κάνουμε συνήθως πρόστιμα τρώμε και όπου υπάρχει ΕΤΑΔ, ειδικά για την περιοχή της Αναβήσου, ότι είμαστε έξω και είμαστε σε κάποιες διαπραγματεύσεις για να ξαναπάρουμε την χρήση αυτών των παραλίων. Για την καθαρίατα των επιχειρήσεων δεν ξέρω ποια εννοείται. Αν υπάρχει κάποια μεμονωμένη περίπτωση, μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι και θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι ο κύριος Μπούτης ακούει για να απαντήσει. Ευχαριστώ.